Από το πρωί παίρνουμε τα στοιχεία συμμετοχής που είναι σε πάρα πολλές περιπτώσεις καθολικά. Οι συνάδελφοί μας σε δεκάδες κλινικές, σε όλα τα μεγάλα νοσοκομεία, σε όλη τη χώρα και στο λεκανοπέδιο απεργούν καθολικά. Είναι ένα μήνυμα που στέλνουμε στην ηγεσία του Υπουργείου Υγείας και της Κυβέρνησης ότι οι νοσοκομιακοί γιατροί δεν θα αφήσουν τα νοσοκομεία να γίνουν το πεδίο που θα κάνουν τα μπαζάρια και τις business με τους φαρμακάδες και τις εταιρείες. Οι υπουργοί, οι διοικητές και όλοι οι καλοθελητές τους. Είμαστε εδώ γιατί στηρίζουμε τη δημόσια δωρεάν υγεία για όλους. Γιατί δεν έχουν ικανοποιηθεί ακόμα τα αιτήματά μας για μαζικές προσλήψεις προσωπικού, για μισθούς στο ύψος των αναγκών του 2024. Για τους ασθενείς μας, για τους συναδέλφους μας, θα είμαστε στον αγώνα. Καλή συνέχεια, καλή δύναμη. Παραμένουμε εδώ, δίνοντας τη μάχη απέναντι σε αυτούς που έχουν κάνει επόριο την υγεία. Μαζί σας και εμείς από το χώρο της ψυχικής υγείας και της απεξάρτησης, προκειμένου να δώσουμε το μήνυμα ότι το νομοσχέδιο που έγινε νόμος πριν 2 μήνες, κατά καλό καιρό, θα μείνει στα χαρτιά. Αυτοί που έχουν δυναμητήσει την προσπάθεια διάλυσης των υπηρεσιών στην ψυχική υγεία, αλλά και το ξεπούλημα στην απεξάρτηση, θα πάρουν το μήνυμα όχι μόνο από εμάς, αλλά από όλους τους εργαζόμενους στον χώρο της υγείας, από όλους τους βασικούς φορείς που βγουν στον χώρο της ψυχικής υγείας της απεξάρτησης, γιατί η ψυχική υγεία και η υγεία είναι υπόθεση όλης της κοινωνίας. Καλούμε την άλλη Πέμπτη, 24 του μήνα, 6 ώρα το απόγευμα, σε συγκέντρωση από ομοσπονδίες, σωματεία και επιπλέον κάλεσμα στα εργατικά, στο εργατικό κέντρο της Αθήνας και του Πειραιά, σε μια μεγάλη συγκέντρωση, ότι δεν είμαστε μόνοι μας και με αποφασιστικά τη μάχη θα τη δώσουμε να μην περάσει ο νόμος έκτρωμα. Καλή δύναμη, καλούς αγώνες. Ανοσοκομεία δεν είναι επιχειρήσει. Άντε τώρα μαζικές προσλήψεις. Θέλουμε να εκφράσουμε τους αγωνιστικούς μας χαιρετισμούς στους γιατρούς, στους νοσηλευτές, σε όλους τους εργαζόμενους στην υγεία και λέμε στον κύριο Υπουργό, τον απαράδεκτο κύριο Γεωργιάδη, γιατί ακούσαμε τι είπε σήμερα, ότι η υπόθεση της υγείας, τα δικαιώματα των εργαζομένων στην υγεία, δεν είναι μόνο υπόθεση δικιά τους. Είναι υπόθεση και όλων των εργαζομένων. Του λέμε επίσης ότι εμείς οι διανομής που δουλεύουμε σε πολύ επικίνδυνες συνθήκες και δεν έχουμε ενταχθεί ακόμα στα βαρέα διγυνά, αντιμετωπίζουμε καθημερινά την απαράδεκτη κατάσταση που υπάρχει στα νοσοκομεία. Αντιμετωπίζουμε καθημερινά τις ελλείψεις των γιατρών, των νοσηλευτών. Αντιμετωπίζουμε καθημερινά τα προβλήματα που υπάρχουν σε ένα σωρό υποδομές. Αντιμετωπίζουμε καθημερινά τη δυσκολία να πληρώσουμε τις ακτινογραφίες και ό,τι άλλο χρειαστεί για να αντιμετωπίσουμε τις επαγγελματικές ασθένειες, για να αντιμετωπίσουμε τα εργατικά ατυχήματα που έχουμε πολύ συχνά. Η υπόθεση της υγείας είναι και δική μας υπόθεση. Του λέμε λοιπόν και σε αυτόν και στην κυβέρνηση ότι τα αιτήματα των εργαζομένων στα σωματεία μας είναι και τέτοια. Είναι αιτήματα για να δοθούν λεφτά στα νοσοκομεία, να πληρωθούν οι γιατροί, οι νοσοκόμοι, αντίστοιχα και στα σχολεία. Άρα λοιπόν είναι πολλές χιλιάδες οι εργαζόμενοι
που διεκδικούν αυτή τη στιγμή να αλλάξει αυτή η άθλια κατάσταση. Αυτοί που είναι μειοψηφία είναι οι εργοδότες, οι μεγάλοι επιχειρηματικοί όμιλοι μαζί με τις κυβερνήσεις και τα κόμματα που τους στηρίζουν. Αυτή είναι η μειοψηφία. Εκφράζουμε λοιπόν τους αγωνιστικούς μας χαιρετισμούς. Θα είμαστε στον δρόμο μαζί στις 20 του Νοέμβρη, όπου θα γεμίσει η Αθήνα με χιλιάδες απεργούς για όλα τα δικαιώματά μας. Καλή συνέχεια και καλούς αγώνες!